Η πρώτη επίσημη καταγραφή λευκού καρχαρία για το 2024 είναι γεγονός, αλλά δεν ήταν μόνο μία. Στο προηγούμενο βίντεο μας είχαμε πει ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγραφή λευκού καρχαρία για το 2024. Όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, λευκός είχε ήδη βρεθεί, αλλά δεν έγινε πουθενά αναφορά και έτσι δεν ήμασταν σε θέση να τον καταγράψουμε. Έτσι, πριν λίγες μέρες, μας ήρθε μια επίσημη καταγραφή με αρκετό φωτογραφικό υλικό από τον συνεργάτη μας Χρήστο Τακλή. Πρόκειται για ένα λευκό καρχαρία βάρους περίπου 70 κιλών που πιάστηκε έξω από το Αργοστόλι Κεφαλονιάς στην τοποθεσία Βαρδιανή. Από τις φωτογραφίες βλέπουμε ότι πρόκειται για αλλιευτικό και ο καρχαρίας μπλέχτηκε στα δίχτυα των ψαράδων σε βάθος περίπου 30 μέτρων και ήρθε στο σκάφος νεκρός. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε περισσότερα για το περιστατικό, αν δηλαδή ο ψαράς έκανε όλες τις νόμιμες ενέργειες μετά την αλίευση. Μιας και οι λευκοί καρχαρίες ανήκουν στα λαμνόμορφα όπως και η Μάκο και συχνά μπερδεύεται ο κόσμος, πάμε να κάνουμε μια αναγνώριση ώστε να δείτε πώς καταλαβαίνουμε το είδος. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, για παράδειγμα, βλέπουμε τον καρχαρία σχεδόν ολόκληρο. Από τη γωνία ελλείψης βλέπουμε τα φαρδιά πλευρικά πτερίγια και ταυτόχρονα το ωραχείο πτερίγιο. Από μόνο τους τα φαρδιά πτερίγια λένε λευκός καρχαρίας, αλλά βάζοντας τη γραμμή του VAR, τι βλέπουμε? Ότι το ραχείο πτερίγιο ξεκινάει από εκεί που τελειώνουν τα πλευρικά πτερίγια σε αντίθεση με του Μάκο, που ξεκινάνε αρκετά πιο πίσω. Επίσης, η απουσία κλάσπερς μας λέει ότι πρόκειται για θηλυκό. Η επόμενη φωτογραφία είναι πιο διαφωτιστική. Το τριγωνικό σχήμα των δοντιών σε αντίθεση με τα βελονοειδή δόντια του Μάκο επίσης μας λένε λευκός καρχαρίας. Προχωράμε όμως, μιας και αυτή στην Κεφαλονιά δεν είναι η μόνη καταγραφή λευκού καρχαρία για φέτος. Στη Νότια Εύβοια λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Ολάφια, πιάστηκε άλλος ένας νεαρός λευκός καρχαρίας. Στο βίντεο που ανέβηκε στα social media βλέπουμε μόνο το κεφάλι του λευκού καρχαρία να κρέμεται, ενώ από κάτω βρίσκεται και η κομμένη ουρά του. Λογικά ο καρχαρίας τεμαχίστηκε και πουλήθηκε σε καλοφαγάδες. Φυσικά για άλλη μια φορά στα σχόλια διαβάσαμε πράγματα που σε κάνουν να θέλεις να βγάλεις τα μάτια σου με ένα κουτάλι και να τα καταπιείς. Σιγά μην ασχοληθούμε όμως περισσότερο. Τους βλέπετε ποιοι είναι, τους ξέρετε, απομονώστε τους. Βλέποντας λοιπόν το κεφάλι και φυσικά τα τριγωνικά δόντια, είναι πολύ εύκολο να συμπεράνουμε ότι δεν πρόκειται ούτε για Μάκο, ούτε για Γαλαίο, ούτε για Σαπουνά που διαβάζουμε συνέχεια. Πρόκειται για άλλον έναν νεαρό λευκό καρχαρία. Τέλος, μένουμε στην Εύβοια, αλλά από την πλευρά του Καφιρέα, όπου ένας ψαράς έπιασε άλλον ένα νεαρό λευκό καρχαρία. Στη φωτογραφία βλέπουμε ολόκληρο το ψάρι και έτσι από το τριγωνικό ραχείο πτερίγιο, τα φαρδιά πλευρικά πτερίγια, τα σαγόνια αλλά και την απουσία κλάσπερ στο σώμα του, συμπεραίνουμε ότι είναι ένας θηλυκός λευκός καρχαρίας. Έτσι λοιπόν για το έτος 2024 είχαμε και πάλι γεννήσεις στη θάλασσά μας, αλλά για άλλη μια φορά φροντίσαμε να τα ξεπαστρέψουμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Στα social media θα μας βρείτε εδώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Σχολιάστε να μας πείτε τη γνώμη σας για τους λευκούς καρχαρίες που άλλη μια φορά φροντίσαμε να ξεπαστρέψουμε. Τα λέμε στο επόμενο.